Την ώρα που σε άλλες περιοχές της χώρας ο υδράργυρος ήδη έχει πάρει την ανηφόρα και ετοιμάζεται από αύριο και τη Δευτέρα να σκαρφαλώσει στους 40 και 41 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα στο πλαίσιο ενός κύματος καύσωνα που κύριο χαρακτηριστικό του θα είναι η διάρκεια, η Κρήτη φαίνεται ότι από αυτό περνάει μάλλον αλόβητη, καθώς όπως όλα δείχνουν δεν θα μπει στο καμίνι των θερμοκρασιών. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν εξαιτίας του ότι έχουμε την μεταφορά μιας θερμότερης αέριας μάζας, η οποία προφανώς και θα επηρεάσει πιο έντονα τον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο, όπου εκεί οι συνθήκες άπνοιας με τη μεταφορά αυτή θα προκαλέσουν σε τοπικό επίπεδο βέβαια υψηλότερες θερμοκρασίες, κάτι το οποίο θα το βιώσουν πολύ πιο έντονα οι περιοχές όμως αυτές. Είμαστε εδώ λίγο πολύ και το βορείο ρεύμα, το οποίο θα συνεχίσει να διατηρείται στο επόμενο διάστημα, θα έχει την ευεργετική διεργασία στο ότι θα κάνει ανακοπή αυτών των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με αποτέλεσμα να περάσουμε ένα αρκετά βέβαια μεγάλο διάστημα υψηλών θερμοκρασιών, οι οποίες όμως είναι απόλυτα λογικές για την εποχή για το νησί μας. Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για το νησί θα είναι η εξασθένιση των ανέμων και μια αύξηση της θερμοκρασίας που όμως εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσει τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής και πάντως θα ανοίξει το δρόμο για ευχάριστη παραμονή στις παραλίες με τους ανέμους εμφανώς σε υποχώρηση. Η Κρήτη δεν αναμένεται να βιώσει συνθήκες καύσωνα σε καμία των περιπτώσεων. Απλά θα δούμε τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν σε λίγο υψηλότερα και λογικά θα λέγαμε για την εποχή επίπεδα. Εξαιτίας του ότι αφενός μεν θα έχουμε πτώση των ανέμων, κάτι που προφανώς συνάδει με πολύ καλές θάλασσες, γιατί ακόμα και στο βόρειο παράκτιο μέτωπο ο κυματισμός θα είναι πολύ ήπιος και καλός για κολύμβηση, αλλά και για τις άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες, καθώς επίσης και οι βόρειοι άνεμοι στα νότια του νησιού μας θα πέσουν σε ένταση, με αποτέλεσμα και εκεί να δημιουργούνται πολύ καλύτερες συνθήκες. Σύμφωνα με το μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, κατά τόπους η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Πλην όμως το κύμα καύσωνα, που στην υπηρετική χώρα θα εκδηλωθεί ακόμη και με 40, στην Κρήτη θα αποτυπωθεί με ένα άκρος καλοκαιρινό και πάντως όχι ασφυκτικό ως προς τις θερμοκρασίες πρόσωπο. Θα δώσει θερμοκρασίες οι οποίες για τα βόρεια θα είναι κατά μέσο όρο στους 32 βαθμούς Κελσίου. Θα υπάρξουν βέβαια και κάποιες περιοχές οι οποίες θα έχουν λίγο υψηλότερη θερμοκρασία, κυρίως προς την ενδοχώρα. Οι νότιες όμως περιοχές θα δουν υψηλότερες θερμοκρασίες, αφού το θερμόμετρο εκεί φαίνεται ότι σε τοπικό επίπεδο θα γράφει τιμές οι οποίες θα είναι στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να αποκλείεται βέβαια σε πολύ τοπικό επίπεδο και αυτό που βλέπουμε κυρίως εκεί για τη Μεσαρά, αλλά και για την Παλιόχωρα στα νότια των Χανίων, οι θερμοκρασίες αυτές να είναι κατά 1 με 2 βαθμούς ακόμα υψηλότερες, κάτι που συνηθίζεται εξαιτίας ακριβώς του βορείου ρεύματος. Το στοιχείο, ωστόσο, που πρόσθεσε ο κύριος Λέκας, το οποίο κάνει διπλά ευχάριστη την πρόγνωση για τον καιρό στο νησί, είναι ότι ακόμη και αυτές οι αυξημένες θερμοκρασίες στη διάρκεια της ημέρας, τις νύχτες θα υποχωρούν, ευνοώντας συνολικά τις συνθήκες για το νησί, τους κατοίκους και τους επισκέπτες του. Οι βραδινές ώρες θα αποκαθιστούν θερμοκρασίες, οι οποίες θα είναι αρκετά πιο ήπιες, με αποτέλεσμα οι βραδινές ώρες να δίνουν μια εκτόνωση θερμοκρασιακή και έτσι η επόμενη μέρα, που θα ανεβάζει αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, να μας έρχεται, θα λέγαμε, για το νησί μας πολύ πιο ευχάριστα και για τους τουρίστες, αλλά φυσικά και για τους ανθρώπους του νησιού μας.